Εγχειρίδιον. Επίκτητο. Από τα υπάρχοντα άλλα εξαρτώνται από εμά και άλλα δεν εξαρτώνται από εμά. Από εμά εξαρτάται η αντίληψη, η ορμή, η όρεξη, η έκκληση και με έναν λόγο όσα είναι εργαδικά μα. Από εμά δεν εξαρτάται το σώμα, τα αποκτήματα, οι δοξασίε, τα αξιώματα και με έναν λόγο όσα δεν είναι εργαδικά μα. Όσα εξαρτώνται από εμά είναι φύση ελεύθερα, ακόλυτα, ανεμπόδιστα, ενώ όσα δεν εξαρτώνται από εμά είναι ασθενή, υποδουλωμένα, κολλητά, αλότρια. Να θυμάσαι λοιπόν ότι αν θεωρήσει ω ελεύθερα τα φύση υποδουλωμένα και ω δικά σου τα αλότρια, θα εμποδιστεί, θα πενθήσει, θα ταραχτείς, θα μεμφθεί και θεού και ανθρώπου, ενώ εάν θεωρήσει ότι μόνο το δικό σου είναι δικό σου και το αλότριο όπω ακριβώ είναι, αλότριο, κανείς ουδέποτε θα σε αναγκάσει, κανείς δεν θα σε κολλήσει, δεν θα μεμφθείς κανέναν, ούτε θα εγκαλέσει κάποιον, τίποτε δεν θα πράξεις ακούσια, δεν θα έχεις εχθρό και κανείς δεν θα σε βλάψει, επειδή τίποτα βλαβερό δεν θα πάθεις. Έχοντα λοιπόν έφεση προ τέτοιου είδου πράγματα, να θυμάσαι ότι δεν πρέπει να καταπιάνεσαι με τριοπαθό με αυτά, αλλά κάποια εντελώ να τα αφήνει και κάποια προ το παρόν να τα αναβάλει. Αν όμω και του τα θέλει και τα αξιώματα και τον πλούτο, ίσω τύχει να μην αποκτήσει τα τελευταία, επειδή έδειξε έφεση για τα πρώτα και οπωσδήποτε δεν θα αποκτήσει εκείνα με τα οποία μόνον αποκτά τη ελευθερία και ευδαιμονία. Ευθύ λοιπόν εξασκή σου, ώστε στο τέλο κάθε σκληρή φαντασία να λε ότι είναι φαντασία και οπωσδήποτε δεν είναι αυτό που φαίνεται. Έπειτα εξέτασέ την και δοκίμασέ την μέσω των κανόνων που έχει με πρώτο και καλύτερο αυτόν πρόκειται για κάτι που εξαρτάται ή που δεν εξαρτάται από εμά. Αν τότε πρόκειται για κάτι που δεν εξαρτάται από εμά, έχει πρόχειρη την φράση Δεν εξαρτάται από εμένα. Να θυμάσαι ότι η υπόσχεση τη όρεξη είναι η επιτυχία αυτού που ωρέγεσαι, ενώ η υπόσχεση τη έκκληση είναι το να μην περιπέσει εκείνο από το οποίο επικλίνεσαι. Όποιο αποτύχει απέναντι στην όρεξη είναι ατυχή, ενώ όποιο περιπέσει στην έκκληση είναι δυστυχή. Αν λοιπόν σε όσα εξαρτώνται από εσένα, εκλίνεις μόνον από όσα είναι παραφύση, δεν θα περιπέσει σε κανένα από όσα εκλίνεις. Αν όμως εκλίνεις από την όσο ή τον θάνατο ή την πενία, θα δυστυχίσεις. Άρε λοιπόν την έκκληση από όλα όσα δεν εξαρτώνται από εμάς και μετάθεσέ την σε όσα είναι παραφύση και εξαρτώνται από εμάς. Επί του παρόντος όμως ακύρωσε παντελώς την όρεξη, γιατί αν σε κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς, Κατά ανάγκη θα αποτύχει, ενώ αν ωραίγεσαι κάτι που εξαρτάται από εμά, όσα βέβαια θα ήταν καλό να ωραίγεσαι, τίποτα δεν θα σου διατεθεί ποτέ. Να χρησιμοποιεί λοιπόν μόνο την επιλογή και την απόρριψη, με υποιότητα, με επιφύλαξη και με ηρεμία. Για κάθε τύπου σε ψυχαγωγή ή σου είναι χρήσιμο ή το αγαπά, να θυμάσαι να αναλογίζεσαι τι ακριβώ είναι, αρχίζοντα από τα μικρότερα. Αν αγαπά μια χύτρα, αναλογή σου αγαπώ μια χύτρα. Αν αυτή σπάσει, δεν θα ταραχθεί. Αν καταφυλά το παιδί ή την γυναίκα σου, αναλογεί ότι καταφυλά έναν άνθρωπο. Αν αυτό πεθάνει, δεν θα ταραχθεί. Όταν πρόκειται να καταπιαστεί με κάποιο έργο, υπενθύμιζε στον εαυτό σου τι ακριβώ είναι το έργο. Αν πηγαίνει για να λουστεί, φέρε στο νου σου όσα γίνονται στο βαλανίο. Αυτού που καταβρέχουν, αυτού που σπρώχνουν, αυτού που λιδωρούν, αυτού που κλέβουν. Έτσι, ασφαλέστερα θα καταπιαστεί με το έργο, εάν ευθύ αναλογιστή, θέλω να λουστώ και να τηρήσω την καταφύση προαίρεση του εαυτού μου. Το ίδιο και σε κάθε έργο σου. Έτσι λοιπόν, αν κάτι γίνει εμπόδιο στο λούσιμό σου, έχει πρόχειρο το εξή. Δεν ήθελα μόνο να λουστώ, αλλά και να τηρήσω την καταφύση προαίρεση του εαυτού μου, την οποία δεν θα τηρήσω εάν αγανακτώ με όσα γίνονται. Τους ανθρώπους ταράζουν όχι τα πράγματα, αλλά οι δοξασίες τους για τα πράγματα. Δηλαδή ο θάνατος δεν είναι δεινοπάθημα γιατί και στον Σοκράτη έτσι θα φαινόταν, αλλά είναι δεινοπάθημα εκείνη η δοξασία η οποία θεωρεί τον θάνατο ως δεινοπάθημα. Όταν λοιπόν εμποδιζόμαστε ή ταραζόμαστε ή λυπόμαστε, κανέναν άλλο να μην θεωρούμε ως υπέτειο παρά τους εαυτούς μας, δηλαδή τις δοξασίες μας. Είναι έργο απέδευτου να εγκαλεί άλλου για όσα κακό πράττει ο ίδιος. Έργο εκείνου που άρχισε να εκπαιδεύεται είναι να εγκαλεί τον εαυτό του έργο του εκπαιδευμένου είναι να μην εγκαλεί ούτε άλλον ούτε τον εαυτό του. Για κανένα αλότριο προτέρημα να μην επαρθεί. Εάν ο ύπο επερώμενο έλεγε Είμαι όμορφο, θα ήταν κάτι ανεκτό. Εσύ όμω, όταν λε επερώμενο Έχω όμορφο ύπο, γνώριζε ότι επέρεσε για την καλή ιδιότητα του ύπου. Τι είναι δικό σου, η χρήση των φαντασιών. Ώστε όταν καταφύσει χρησιμοποιεί τι μόνον τότε να επέρεσε τότε θα επαρθείς για κάποια δική σου καλή ιδιότητα. Όπως ακριβώς ένα ταξίδι, όταν το πλοίο καθορμιστεί, εάν βγεις για να βρεις νερό, μπορεί εδώ να συλλέξει και κάποιο κοχιλάκι ή κάποια ριζούλα, πρέπει όμως να έχεις τεταμένη την προσοχή σου προς το πλοίο και συνεχώς να στρέφεις προς αυτό, μήπως σε κάποια στιγμή ο κυβερνήτης σε καλέσει και αν σε καλέσει να τα αφήσει όλα εκείνα για να μην σε πάνε μέσα δεμένος σαν τα πρόβατα, έτσι και στη ζωή σου, εάν σου δοθεί γυναικούλα και δούλο, αντί για ριζούλα και κοχυλάκι, τίποτε δεν θα σε κολλήσει. Εάν σε καλέσει ο κυβερνήτη, τρέξε προ το πλοίο, αφήνοντα πίσω όλα εκείνα και μην επιστρέφοντα. Εάν είσαι γέροντα, μη φύγει ποτέ μακριά από το πλοίο, μήπω σε καλέσουν και λείπει. Μη ζητά τα γινόμενα να γίνονται όπω θέλει, αλλά να θέλει τα γινόμενα όπω γίνονται και θα ευρωήσει. Η νόσος είναι εμπόδιο του σώματος, αλλά όχι της προαίρεσης, αν η προαίρεση δεν το θέλει. Η χολότητα είναι εμπόδιο του σκέλους, αλλά όχι της προαίρεσης. Αυτό λέγε για κάθε τι που σου συμβαίνει, επειδή θα το βρει εμπόδιο άλλου πράγματο, αλλά όχι δικό σου. Για κάθε τι που σου συμβαίνει, θυμίσου να στρέφεσαι προ τον εαυτό σου και να αναζητά ποια δύναμη έχει για να το χρησιμοποιήσει. Αν δει κάποιον όμορφο ή κάποια όμορφη, θα βρει την εγκράτεια ω δύναμη απέναντί του. Αν υποφέρει πόνο, θα βρει την καρτερία. Αν σε λιδωρούν, θα βρει την ανεξικακία. Όταν έτσι ηθιστεί, δεν θα σε συναρπάζουν οι φαντασιώσει. Ποτέ και για τίποτε μην πει ότι αυτό το έχασα, αλλά ότι αυτό το απέδωσα. Πέθανε το παιδί? Αποδόθηκε. Πέθανε η γυναίκα? Αποδόθηκε μα αφαιρέθηκε το χωράφι. Και τούτο λοιπόν αποδόθηκε. Αυτό όμω που μου το αφαίρεσε είναι κακό. Τι σε μέλει λοιπόν μέσω ποιου ανθρώπου σου το απέτησε εκείνο που σου το είχε δώσει. Όσο σου το δίνει να το επιμελήσει ω αλότριο όπω η περαστική το πανδοχείο. Εάν θέλει να προκόψει, άφησε του συλλογισμού αυτού του είδου. Εάν αμελήσω τι υποθέσει μου, δεν θα έχω τρόφιμα. Εάν δεν τιμωρήσω τον δούλο μου, θα γίνει πονηρός. Είναι καλύτερα να πεθάνει από λυμό έχοντα γίνει άλυπο και άφοβο, παρά να ζει στην αυθονία, όντα ταραγμένο. Καλύτερα να είναι κακό ο δούλο σου, παρά εσύ κακοδέμωνα. Άρχισε λοιπόν από τα μικρά. Χύνεται το λαδάκι, κλέβεται το κρασάκι. Λέγε λοιπόν ότι τόσο πολύται η απάθεια, τόσο η αταραξία. Χαριστικά τίποτα δεν παίρνει. Όταν καλεί τον δούλο σου, να θυμάσαι ότι δύναται να μην υπακούσει, και αν υπακούσει να μην κάνει τίποτε από όσα θέλει. Δεν είναι όμω και τόσο σπουδαία η υπόστασή του, ώστε από αυτό να εξαρτάται η αταραξία σου. Εάν θέλει να προκόψει, υπόμεινε εξαιτία των εξωτερικών πραγμάτων το να φαίνεσαι ανόητο και ηλίθιο, χωρί να θέλει να φαίνεσαι ότι κάτι γνωρίζει καλά. Και αν σε κάποιου φανεί ότι είσαι κάποιο, να δυσπιστεί τον εαυτό σου. Γνώριζε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο να διαφυλάξεις σύμφωνη με την φύση την προαίρεση του εαυτού σου και συνάμα τα εξωτερικά πράγματα, αλλά κατά απόλυτη ανάγκη θα μελήσεις το ένα όταν επιμεληθεί το άλλο. Εάν θέλεις να ζήσουν παντοτινά τα παιδιά, η γυναίκα και οι φίλοι σου, είσαι ηλίθιος, επειδή θέλεις να εξαρτώνται από εσένα όλα όσα δεν εξαρτώνται και να είναι δικά σου τα αλότρια. Έτσι, κι αν θέλει να μην αμαρτάνει ο δούλο σου, είσαι μωρό, επειδή θέλει να μην είναι κακία η κακία, αλλά κάτι άλλο. Εάν όμω θέλει να μην αποτυγχάνει όταν ωραίεσε, δύνασε να το κάνει. Αυτό λοιπόν άσκησε, αυτό το οποίο δύνασε. Κύριο του καθενό είναι όποιο έχει την εξουσία να του παρέχει ή να του αφαιρεί αυτό που ο καθένα θέλει ή δεν θέλει. Όποιο λοιπόν επιθυμεί να είναι ελεύθερο, ούτε να θέλει κάτι, ούτε να αποφεύγει κάτι, από όσα εξαρτώνται από του άλλου. Η δεμή κατανάγκη θα είναι δούλο. Να θυμάσαι ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι όπω σε συμπόσιο. Κάτι που περιφέρεται έφτασε και σε μένα. Άπλωσε το χέρι σου και κοσμίω λάβε ένα μέρο. Μην το κατακρατεί, δεν ήρθα ακόμη. Μην επιτείνεις περισσότερο την όρεξη, αλλά περίμενε μέχρι να φτάσει σε σένα. Έτσι να φέρεσαι προς τα παιδιά, έτσι προς τη γυναίκα, έτσι προς τα αξιώματα, έτσι προς τον πλούτο και κάποτε θα γίνεις άξιος συμπότης των θεών. Αν όμως δεν λάβεις, ακόμα και όταν σου παραθέτουν, αλλά τα παραβλέψεις, τότε δεν θα είσαι μόνο συμπότης των θεών, αλλά και συνάρχοντάς τους. Έτσι κάνοντας ο Διωγένης και ο Ηράκλητος και οι όμοιοι τους επάξια ήταν και λέγονταν θεϊκή. Όταν δεις κάποιον να κλαίει λόγω πένθους ή για την αποδημία του τέκνου του ή γιατί έχασε τα υπάρχοντά του, πρόσεχε να μην σε συναρπάσει φαντασία ότι δίθεν αυτός βρίσκεται μέσα σε εξωτερικά κακά, αλλά ευθύ έχει πρόχειρο το ότι αυτόν δεν τον θλίβει το συμβεβικό, γιατί άλλον δεν θλίβει, αλλά η δοξασία του γι' αυτό. Μέχρι του σημείου των λόγων, βέβαια, μην οκνήσεις να μαζί του, κι αν έτσι τύχει ακόμη και να συνέπει στενάξεις. Πρόσεχε όμως να μην στενάξεις κι από μέσα σου. Να θυμάσαι ότι είσαι ηθοποιός σε δράμα, σε εκείνο που θα θελήσει ο διδάσκαλος. Θέλει βραχή σε βραχή, θέλει μακρό σε μακρό. Αν σε θέλει για να υποκριθείς έναν φτωχό, τότε και αυτόν είναι να τον υποκριθείς, καθώς και τον χολό και τον άρχοντα και τον κοινό άνθρωπο, γιατί το δικό σου έργο είναι αυτό, το να υποκρίνεσαι καλό στο πρόσωπο που σου έχει δοθεί, ενώ άλλο έργο είναι να επιλέξει το πρόσωπο. Όταν ο κόρακας κράζει κάτι μη αίσιο, να μην σε συναρπάζει φαντασία, αλλά ευθύ κάνει για τον εαυτό σου την διάκριση και λέγε ότι κανένα από αυτά δεν είναι σημάδι για εμένα, ή για το σωματάκι μου, ή για τα αποκτηματάκια μου, ή για την μικροφήμη μου, ή για τα παιδιά, ή για τη γυναίκα μου. Για εμένα όλα τα σημάδια είναι αίσια εάν εγώ το θέλω επειδή οτιδήποτε τούτον συμβεί τελικά, από εμένα εξαρτάται να ωφεληθώ από αυτό. Δίνασε να είσαι ανίκητο εάν δεν κατεβαίνει σε κανέναν αγώνα, στον οποίο η νίκη δεν εξαρτάται από εσένα. Κοίταξε μήπως κάποτε δεις κάποιον που τον προτιμούν ή κάποιον με μεγάλη δύναμη ή κάποιον που αλλιώς ευδοκιμεί και τον μακαρίσεις, συναρπασμένος από τη φαντασία γιατί εάν η ουσία του αγαθού είναι σε όσα εξαρτώνται από εμάς, ούτε για τον φθόνο ούτε για την ζηλοτυπία υπάρχει χώρο. Εσύ ο ίδιο δεν θα θελήσει να γίνει ούτε στρατηγό, ούτε πρίτανη, ούτε ύπατο. Μία είναι η οδό γι' αυτό. Η καταφρόνηση όσων δεν εξαρτώνται από εμά. Να θυμάσαι ότι δεν υβρίζει ούτε όποιο λιδωρεί, ούτε όποιο χτυπά, αλλά η ότι αυτοί είναι οι υβριστές. Όταν λοιπόν κάποιο ερεθήσει, γνώριζε ότι σε έχει ερεθήσει η αντίληψή σου γι' αυτόν. Γι' αυτό καταρχήν αποπειράσαι να μην συναρπάζεσαι από τη φαντασία, επειδή αν μία φορά σου τύχει χρόνο και αναβολή, ευκολότερα θα κυριαρχήσει τον εαυτό σου. Ο θάνατο και η εξορία και όλα όσα φαίνονται ω δεινοπαθήματα, α βρίσκονται κάθε μέρα εμπρό στα μάτια σου και περισσότερο απ' όλο ο θάνατος, και ποτέ τίποτα ταπεινό δεν θα θυμηθεί, ούτε κάτι θα επιθυμήσει υπερβολικά. Εάν επιθυμεί την φιλοσοφία, Προετοιμάσου κατευθείαν ώστε να γίνει καταγέλαστο, ώστε να χλεβαστεί από πολλού, ώστε να πούν ότι ξαφνικά μα ξαναγύρισε φιλόσοφο και από πότε μα κρατά τέτοιο ύφο. Εσύ όμω να μην κρατά ύφο. Απέναντι σε όσα σου φαίνονται βέλτιστα, έτσι να συμπεριφέρεσαι, σαν να σε έχει τάξει ο Θεό σε αυτόν τον χώρο. Και να θυμάσαι ότι αν παραμείνει σταθερό σε αυτά, όσοι πρωτήτερα σε καταγελούσαν, οι ίδιοι ύστερα θα σε θαυμάσουν, ενώ αν ιτηθεί από αυτά διπλό καταγέλασμα θα εισπράξεις. Εάν κάποτε σου συμβεί να στραφεί προς τα εξωτερικά, επειδή επιθυμείς να αρέσει σε κάποιον, γνώριζε ότι απόλυσε την εσωτερική στάση σου. Να αρκεστείς λοιπόν να είσαι φιλόσοφος σε όλα και αν επιθυμείς να φαίνεσαι και φιλόσοφος, να φαίνεσαι στον εαυτό σου και αυτό θα είναι αρκετό. Να μην σε θλίβουν αυτοί οι διαλογισμοί. Εγώ θα ζήσω χωρίς τιμές, όντας κανείς το πουθενά, Εάν λοιπόν η έλλειψη τιμών είναι κακό, δεν δίνασε να βρεθεί στο κακό εξαιτία άλλου και πολύ περισσότερο να βρεθεί στην εσχρότητα. Μήπω είναι δικό σου έργο το να επιτύχει ένα αξίωμα ή το να προσκληθεί σε μια συναισθίαση. Οπωσδήποτε όχι. Πώ αυτό λοιπόν είναι επιπλέον ατιμία. Πώ θα είσαι κανεί το πουθενά, εσύ που πρέπει να είσαι κάποιο, μόνο σε όσα εξαρτώνται από εσένα, στα οποία σου ταιριάζει να έχει την περισσότερη αξία. Αλλά η φίλοι σου θα είναι αβοήθητοι, γιατί λες αβοήθητη, δεν θα πάρουν από εσένα ούτε κέρμα, ούτε θα τους κάνεις Ρωμαίους πολίτες. Ποιο είπε λοιπόν ότι αυτά εξαρτώνται από εμά και δεν είναι έργα αλότρια. Ποιο δύναται να δώσει σε άλλον αυτά που ο ίδιο δεν έχει. Απόκτησε λοιπόν, σου λένε, ώστε να έχουμε κι εμεί. Εάν δύναμε να αποκτήσω, τη τον στον εαυτό μου εδίμονα και πιστό και μεγαλόφρονα, δείξε μου την οδό και θα αποκτήσω. Εάν όμω έχετε από μένα την αξίωση να απολέσω τα δικά μου αγαθά, ώστε εσεί να έχετε τα μία αγαθά, κοιτάξτε πόσο είστε άδικοι και αγνώμονε. Τι επιθυμείτε περισσότερο, Αργύρια ή φιλοπιστό και δίμονα. Σε αυτό λοιπόν συμπαρασταθείτε μου περισσότερο και μην έχετε την αξίωση να πράξω εκείνα μέσω των οποίων θα αποβάλω αυτά τα αγαθά. Η πατρίδα όμω, όσο εξαρτάται από εμένα, σου λένε, θα μείνει αβοήθητη. Ξαναρωτώ, τι είδου είναι τούτη η βοήθεια. Εξαιτία μου δεν θα έχει ούτε στο ΕΣ ούτε βαλανία. Και τι σημαίνει αυτό. Ούτε υποδομήματα έχει εξαιτία του χαλκουργού, ούτε όπλα εξαιτία του σκητοτόμου. Είναι αρκετό όμω να εκπληρώνει ο καθένα το δικό του έργο. Αν λοιπόν προετοίμαζε για αυτήν άλλον έναν πιστό και δίμονα πολίτη, καθόλου δεν θα την ωφελούσε. Ναι. Άρα ούτε εσύ ο ίδιο θα ήσουν για αυτήν. Ποιον χώρο λοιπόν, σου λένε, θα έχω μέσα στην πολιτεία. Όποιον χώρο δύνασε, διαφυλάτοντα συνάμα τον πιστό και ειδήμονα χαρακτήρα σου. Εάν αποβάλει αυτά, επιθυμώντα να ωφελήσει την πατρίδα, τι όφελο θα έχει αυτή, αν καταλήξει ανεδή και άπιστο. Αντί για εσένα, προτίμησαν κάποιον άλλον στη συναισθίαση ή στην προσφώνηση ή στην πρόσληψη συμβουλίου. Εάν αυτά είναι αγαθά, πρέπει να χαίρεσαι, επειδή αυτά έτυχαν σε εκείνον. Εάν είναι κακά, μην δυσφορεί, αφού δεν έτυχαν σε σένα. Να θυμάσαι ότι δεν δίνασαι να έχεις ίσες αξιώσεις όταν δεν κάνεις τα ίδια με εκείνους που προσδοκούν να επιτύχουν όσα δεν εξαρτώνται από εμάς. Πώς δίνατε να έχει ίσες απολαβές όποιος δεν συχνάζει με όποιον συχνάζει στην εξώθυρα κάποιου. Όποιος δεν τον συνοδεύει με όποιον τον συνοδεύει. Όποιο δεν τον επενεί με όποιον τον επενεί. Θα είσαι λοιπόν άδικο και άπλιστο, εάν επιθυμίζει να λάβει αυτά δωρεάν, χωρί να παράσχει εκείνα με τα οποία αυτά αγοράζονται. Αλλά πόσο πολλούνται οι θρύδακε. Έναν οβολό, αν τύχει. Αν λοιπόν κάποιο δώσει τον οβολό και πάρει θρύδακε, ενώ εσύ δεν τον δώσει και δεν πάρει, μην θεωρήσει ότι έχει λιγότερα από εκείνον που του πήρε. Όπω εκείνο έχει θρύδακε, έτσι και εσύ έχει τον οβολό, τον οποίο δεν έδωσε. Κατά τον ίδιο τρόπο και στα ακόλουθα. Δεν προσκλήθηκε στην συναισθίαση κάποιου. Αυτό συνέβη επειδή δεν έδωσε το αντίτιμο του δείπνου σε αυτόν που προσκαλεί πουλά το δείπνο για έναν έπαινο ή για μια υπηρεσία. Εάν σε ενδιαφέρει, δώσε του το αντίτιμο για το οποίο πωλείται. Αν όμω και εκείνα θέλει να μην δώσει και τούτα να λάβει, είσαι άπλιστο και αβέλτερο. Τίποτα λοιπόν δεν έχει αντί για το δείπνο. Και βέβαια έχει. Το ότι δεν επένεσε εκείνον που δεν ήθελε και το ότι δεν εμποδίστηκε από του δούλου που έχει στην είσοδό του είναι δυνατόν να καταλάβουμε την βούληση της φύσης από τα πράγματα στα οποία δεν διαφέρουμε μεταξύ μας. Δηλαδή όταν ο μικρός δούλος ενός άλλου ανθρώπου σπάσει το ποτήρι, ευθύ έχουμε πρόχειρο τον λόγο ότι γίνονται και αυτά. Γνώριζε λοιπόν ότι όταν και το δικό σου σπάσει πρέπει να αντιδράσει έτσι όπως θα αντιδρούσε και όταν έσπασε του άλλου. Εφάρμοσε το ίδιο και στα μεγαλύτερα θέματα. Πέθανε το παιδί ή η γυναίκα ενός άλλου. Κανεί δεν υπάρχει που δεν θα πει ότι αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά όταν πεθάνει ένα δικός του, ευθύ λέει: Αλλή μονό μου τον ταλέπορο. Θα έπρεπε όμω να θυμόμαστε τι πάθαμε όταν ακούσαμε το ίδιο για κάποιου άλλου. Όπω ακριβώ δεν θέτουμε έναν σκοπό για να αποτύχουμε, έτσι δεν γίνεται στον κόσμο εκφύσεω το κακό. Εάν κάποιο παρέδιδε το σώμα σου στον πρώτο τυχόντα, θα γανακτούσε. Εσύ λοιπόν παραδίδεις τη δική σου κρίση στον Τιχώτα ώστε εκείνη να ταραχθεί και να συγχυστεί εάν αυτό σε λιδωρήσει και δεν εσχύνεσαι γι' αυτό. Εξέτασε τα προηγούμενα και τα επακόλουθα καθενό έργου και μετά αναλαβέ το. Αλλιώς πρόθυμα θα το αρχίσεις αφού κανένα επακόλουθο δεν σκέφτηκε και ύστερα όταν θα αναφανούν κάποιες δυσχέρειες θα το παρατήσεις ντροπιασμένο. Θέλεις να νικήσεις τους Ολυμπιακούς. Μα τους θεούς κι εγώ, είναι κάτι κομψό, αλλά σκέψου όσα προηγούνται και όσα ακολουθούν, και τότε ανάλαβε το έργο. Πρέπει να πειθαρχεί, να τρέφεσαι με τα αναγκαία, να απέχει από τα γλυκίσματα, να γυμνάζεσαι αναγκαστικά σε καθορισμένη ώρα, με καύσωνα, με ψύχο, να μην πίνει ψυχρά ποτά, ούτε εινο-πότε τύχη, να παραδώσει απλά τον εαυτό σου στον γυμναστή σου, σαν σε ιατρό. και έπειτα στον αγώνα θα υποσκάπτεσαι, κάποτε θα εξαρθρώσει το χέρι σου, θα διαστρέψει τον αστράγαλό σου θα καταπιείς πολύ σκόνη, κάποτε θα μαστιγωθείς και μετά από όλα τούτα, τότε θα νικηθείς. Αφού αυτά καλοσκεφτείς, αν ακόμη το θέλεις, ξεκίνα την άθληση. Αν όχι, θα παλινοδείς σαν τα παιδιά που πότε παίζουν τους παλεστές, πότε τους μονομάχους, πότε σαλπίζουν και έπειτα παίζουν θέατρο. Έτσι και εσύ. Πότε είσαι αθλητής, πότε μονομάχος, έπειτα αρύτορας, έπειτα φιλόσοφος, αλλά τίποτα με όλη την ψυχή σου. Σαν πίθηκο λοιπόν, μιμήσε οτιδήποτε τύχει να δει και σου αρέσει το ένα μετά το άλλο, γιατί σε τίποτα δεν κατέληξε μετά από σκέψη, ούτε το εξέτασε από παντού, αλλά επιλέγει άσκοπα και με ψυχρή επιθυμία. Έτσι και κάποιοι που είδαν ένα φιλόσοφο και που άκουσαν κάποιον να μιλά, όπω μιλά ο Εφράτη, αν και ποιο δύναται να μιλήσει όπω εκείνο, θέλουν και οι ίδιοι να γίνουν φιλόσοφοι. Άνθρωπε, πρώτα εξέτασε τι ακριβώ είναι αυτό το πράγμα. Έπειτα μάθε και την δική σου φύση αν δίνασαι να το αντέξει. Επιθυμεί να ασχοληθεί με το πένταθλο ή με την πάλη. Δε του βραχίονές σου, του μυρού, δοκίμασε την οσφή σου. Καθένα για κάτι άλλο γεννήθηκε. Θεωρεί ότι κάνοντα αυτά με τον ίδιο τρόπο δίνασε να τρώ, με τον ίδιο τρόπο να πίνει, ομοίω να ωραίγεσαι, ομοίω να δυσαρεστείσαι. Πρέπει να γρυπνεί, να καταπονείσαι, να απομακρυνθεί από του οικείου σου, να καταφρονηθεί από ένα πεδάριο, να καταγελαστεί από όλου, να μειονεκτεί σε όλα, στι τιμέ, στα αξιώματα, στην δικαιοσύνη, σε κάθε μικρό πράγμα. Αυτά πρέπει να καλοσκεφτεί, αν θέλει με αυτά να ανταλλάξει την απάθεια, την ελευθερία, την αταραξία. Είδε μη, μην τα πλησιάζει, μην γίνεσαι σαν τα παιδιά, τώρα φιλόσοφο, ύστερα τελώνει, έπειτα ρήτορα, έπειτα επί επίτροπο του Κέσσαρα. Αυτά δεν συμφωνούν μεταξύ του. Ένα άνθρωπο πρέπει να είσαι, αγαθό ή κακό. Ή το ηγεμονικό μέρος της ψυχής σου πρέπει να επεξεργάζεσαι ή τα εξωτερικά πράγματα. Ή για τα εσωτερικά πράγματα να εργάζεσαι ή για τα εξωτερικά. Δηλαδή να κατέχεις ή θέση φιλοσόφου ή θέση κοινού ανθρώπου. Κατά το πλείστον, τα καθήκοντα προσμετρούνται ως προς τις σχέσεις μας. Έχεις πατέρα. Υπαγορεύεται να τον επιμελήσει, να σε όλα, να τον ανέχεσαι όταν σε λιδωρεί σε χτυπά. Είναι κακός πατέρας. Μήπω όμω η φύση σου έδωσε αγαθό πατέρα. Όχι, σου έδωσε πατέρα. Ο αδελφό με αδική. Τήρησε την δική σου στάση απέναντί του. Μην εξετάζει τι κάνει εκείνο, αλλά τι θα κάνει εσύ ώστε η προαίρεσή σου να ενεργεί σύμφωνα με τη φύση. Άλλο εσένα δεν θα βλάψει, αν εσύ δεν θέλει. Τότε θα υποστεί βλάβη, όταν θεωρήσει ότι βλάπτεσαι. Έτσι λοιπόν θα βρει τι πρέπει να περιμένει από τον γείτονα, από τον συμπολίτη, από τον στρατηγό αν εθιστείς να εξετάζεις τη σχέση σου. Να ξέρεις ότι το κυριότατο ως προς την ευσέβεια προς τους θεούς είναι τούτο. Να έχεις ορθές αντιλήψεις για αυτούς, δηλαδή ότι υπάρχουν και δίκουν το σύμπαν ωραία και δίκαια. Να τάξεις τον εαυτό σου σε τούτο. Να πειθαρχείς σε αυτούς και να αποδέχεσαι όλα όσα γίνονται και εκούσια και να τα ακολουθεί σαν να επιτελούνται όλα από την άριστη διάνοια. Έτσι, ούτε θα μεμφθείς ποτέ τους θεούς, ούτε θα τους εγκαλέσεις ως αμελούμενος. Αλλιώς λοιπόν δεν μπορεί να γίνει τούτο, παρά μόνο αν άρεις το αγαθό και το κακό από όσα δεν εξαρτώνται από εμάς και το θέσεις μόνο σε όσα εξαρτώνται από εμάς. Αν εκλάβεις ως αγαθό ή κακό κάτι από τα πρώτα, κατά απόλυτη ανάγκη θα με και θα μισήσεις τους υπέτειους όταν αποτύχεις σε όσα θέλεις και περιπέσεις σε όσα δεν θέλεις. Εκφύσεως κάθε ζωντανό όν, τίνει να αποφεύγει και να εκτρέπεται από όσα βλαβερά, καθώ και από τι αιτίε του, ενώ το αφέλημα, καθώ και τι αιτίε του, τα επιζητεί και τα σέβεται. Είναι λοιπόν αδιανόητο για κάποιον να θεωρεί ότι βλάπτεται και να χαίρεται με αυτό που ο ίδιο νομίζει ότι τον βλάπτει, όπω ακριβώ είναι αδύνατο να χαίρεται και με την ίδια την βλάβη. Γι' αυτό και ο πατέρα λιδωρείται από τον γιο όταν δεν μεταδίδει στο παιδί του από εκείνα που θεωρούνται αγαθά. Αυτό έκανε πολέμιους μεταξύ τους τον Πολυνίκη και τον Ετεοκλή το ότι θεώρησαν αγαθό πράγμα την τυραννίδα. Γι' αυτό και ο Γιώργο λιδωρεί του Θεού, γι' αυτό και ο Ναύτη, γι' αυτό και ο Έμπορο, γι' αυτό και όσοι χάνουν τι γυναίκε και τα παιδιά του, επειδή όπου βρίσκεται το συμφέρον, εκεί βρίσκεται και η ευσέβεια. Άρα, όποιο επιμελείται όπω πρέπει την όρεξη και την έκκληση, ταυτόχρονα επιμελείται και την ευσέβεια. Πάντοτε όμω ταιριάζει να κάνει σπονδέ και θυσίε και να προσφέρει τι απαρχέ κατά τα πάτρια έθιμα με καθαρότητα και χωρί νοθρότητα, χωρί αμέλεια, ούτε φιδολά, ούτε πάνω από τι δυνατότητέ σου. Όταν προσφεύγει στη ματική τέχνη, να θυμάσαι ότι δεν γνωρίζει τι θα συμβεί στο τέλο, αλλά ότι ήρθε για να το πληροφορηθεί από τον μάντι. Αν όμω είσαι φιλόσοφο, ήρθε γνωρίζοντα για ποιο πράγμα πρόκειται. Αν είναι κάτι από όσα δεν εξαρτώνται από εμά, κατά απόλυτη ανάγκη αυτό δεν είναι μήτε αγαθό μήτε κακό. Μην φέρνει λοιπόν στον μάντι ούτε την όρεξη ούτε την έκκλησή σου, ούτε να τον πλησιάζει τρέμοντα, αλλά γνωρίζοντα ότι κάθε τι που θα συμβεί είναι αδιάφορο και ανεξάρτητο από σένα. Και όποιο και να είναι, ο ίδιο θα το χρησιμοποιήσει καλώ και κανεί δεν θα τα σε κολλήσει σε αυτό. Πήγαινε λοιπόν στου θεού με θάρρο, σαν να πηγαίνει σε συμβούλου. Στην συνέχεια, όταν σου δοθεί κάποια συμβουλή, θυμί σου ποιου συμβούλου παρέλαβε και ποιου θα παρακούσει αν να προσφεύγεις λοιπόν στην μαντική τέχνη όπως ακριβώς αξιών ο Σοκράτης, για όσα πράγματα ολόκληρη η σκέψη σου έχει την αναφορά της στην έκβασή τους. Και ούτε από τον συλλογισμό ούτε από κάποια άλλη τέχνη δίνονται οι αφορμές για να έχεις μία ιδέα περί του προκειμένου, ώστε όταν χρειαστεί να συγκινδυνεύσεις με φίλο ή με την πατρίδα, μην χρησιμοποιείς την μαντική τέχνη, ρωτώντα αν πρέπει να συγκινδυνεύσεις, επειδή αν ο προβλέψει ότι η θυσία σου δεν έχει ευνοϊκή έκβαση, είναι πρόδειλο ότι σημαίνεται θάνατος ή ακροτηριασμό κάποιου μέρους του σώματό σου ή εξορία. Ο συλλογισμό όμω αναδέχεται ότι παρόλα αυτά θα συμπαρασταθεί στον φίλο και θα συγκινδυνεύσει με την πατρίδα. Πρόσεξε λοιπόν τον μέγιστο μάντι, τον πίθιο, που εξέβαλε από τον ναό του εκείνον ο οποίο δεν βοήθησε το φίλο του που καθόρισε από τώρα για τον εαυτό σου έναν χαρακτήρα και τύπο τον οποίο θα διαφυλάτης και όταν βρίσκεσαι με τον εαυτό σου και όταν βρίσκεσαι με άλλους ανθρώπους. Τον περισσότερο καιρό να σιωπά είναι να τα με λίγα λόγια. Σπάνια, όταν σου δοθεί ευκαιρία για να μιλήσεις, μίλησε αλλά για τίποτε τυχαίο. Ούτε για μονομαχίες, ούτε για υποδρομίες, ούτε για αθλητές, ούτε για τροφές, ούτε για ποτά ούτε για θέματα που συζητιούνται παντού και μάλιστα ούτε για ανθρώπους, ψέγοντας ή επενώντας ή συγκρίνοντάς τους. Αν σου είναι δυνατό, οδήγησε με τα λόγια σου προς το κατάλληλο θέμα τα λόγια των συντρόφων σου. Αν τύχει να απομείνεις μεταξύ ξένων, σώπα. Μην γελάς πολύ, ούτε για πολλά πράγματα, ούτε ακράτητα. Παρετήσου από όρκους. Αν σου είναι δυνατό, τελείω. Αν όχι, όσο μπορείς. Να αποκρούει τι συναισθιάσει που δεν σχετίζονται με την φιλοσοφία και που αφορούν του κοινού ανθρώπου. Αν έρθει κάποτε ο καιρό, να εντείνει την προσοχή σου, ώστε να μην υπορρεύσει την θέση των κοινών ανθρώπων. Γνώριζε λοιπόν ότι εάν ο εταίρο είναι μολυσμένο, κατά ανάγκη μολύνεται κοντά του και αυτό που τον συναναστρέφεται, ακόμα και αν τύχει να είναι καθαρό. Τα απαραίτητα για το σώμα, να τα παίρνει στον βαθμό που τα χρειάζεσαι όπως τις τροφές, το ποτό, το αμπέχονο, την οικία, τον υπηρέτη. Διάγραψε όλα όσα αποβλέπουν στην δόξα ή στην τρυφή. Ως προς τις αφροδίσεις απολαύσεις, μείνει κατά το δυνατόν καθαρός πρώτου γάμου. Αν δοκιμάσεις, κάνε όσα είναι νόμιμα. Σε αυτούς που κάνουν χρήση των αφροδισίων απολαύσεων, μην γίνεσαι φορτικό, ούτε ελεγκτικό. Ούτε παντού να αναφέρει ότι ο ίδιο δεν κάνει χρήση αυτών. Αν κάποιο σου αναγγείλει ότι ο Δίνα σε μην απολογείσαι για τα λεχθέντα, αλλά αποκρίσω ότι το κάνει επειδή αγνοεί τα υπόλοιπα λατώματά μου, αλλιώ δεν θα έλεγε μόνο τούτα. Δεν είναι αναγκαίο να πολύ συχνάζει τα θέατρα. Αν έρθει κάποτε ο καιρό, δείξει ότι δεν σε ενδιαφέρει κανεί άλλο παρά ο εαυτό σου. Δηλαδή θέλει να γίνονται μόνο όσα γίνονται και να νικά μόνον όποιο νικά. Έτσι λοιπόν δεν θα συναντά εμπόδια παντελώ να απέχει από την βοή και από τα γέλια σε βάρο κάποιου άλλου και από τι μεγάλε συγκινήσει. Και αφού απαλλαγεί από αυτά, μην λε πολλά για όσα έχουν γίνει, τόσα που δεν θα συμβάλλουν στην επανόρθωσή σου, γιατί από μια τέτοια αντίδραση θα αφήσει την εντύπωση ότι θαύμαζε το θέαμα. Μην παρευρίσκεσαι ούτε άσκοπα ούτε εύκολα σε ακροάσει διαφόρων. Αν παρευρεθεί, διαφύλαξε την σεμνότητα και την ευστάθειά σου και συνάμα μην γίνεσαι φορτικός. Όταν πρόκειται να συναντήσει κάποιον και μάλιστα από εκείνου που θεωρούνται ότι υπερέχουν, φέρε στο νου σου τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση ο Σοκράτη ή ο Ζήνων. Και έτσι δεν θα βρεθεί σε αμηχανία ω προ το πώ ταιριάζει να χειριστεί το περιστατικό. Όταν επισκέπτεσαι κάποιον από εκείνου που έχουν μεγάλη δύναμη, φέρε στο νου σου ότι δεν θα τον βρει κατοίκον, ότι θα σε κλείσουν απ' έξω, ότι θα σου κλείσουν τι στήρε κατά πρόσωπο, ότι δεν θα ασχοληθεί μαζί σου. Αν παρόλα αυτά οφείλει να πα, Πήγαινε και υπόφερε αυτά που γίνονται και ποτέ μην πεις ο ίδιος τον εαυτό σου ότι δεν άξιζε τον κόπο. Γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό κοινού ανθρώπου και βεπηρέας του από τα εξωτερικά πράγματα. Στι συνομιλίε, απόφευγε να μνημονεύει για πολλή ώρα και χωρί μέτρο τα έργα ή του κινδύνου σου, γιατί δεν είναι τόσο ευχάριστο στου άλλου να ακούν όσα σου συνέβησαν, όσο ευχάριστο είναι σε σένα να μνημονεύει του κινδύνου σου. Απόφευγε την πρόκληση γέλιου, γιατί αυτή η συμπεριφορά διολυσταίνει προ εκείνη των κοινών ανθρώπων, και συνάμα είναι κοινή να άρει τον σεβασμό των πλησίων σου προ εσένα. Ωστόσο, είναι επισφαλέ να περιπέσει κάποιο και σε σχρολογία. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, αν έχει την ευκαιρία, επίπληξε εκείνον που περιέπεσε σε σχρολογία. Αν όχι, σιωπώντα και ερυθριάζοντα και σκηθροπιάζοντας, δήλωσε ότι δυσαρεστήθηκε με αυτά τα λόγια. Όταν προσλάβει κάποια ειδονική φαντασίωση, φύλαξε τον εαυτό σου όπω ακριβώ και με τι άλλε φαντασιώσει, για να μην συναρπαστεί από αυτήν. Άφησε το πράγμα να σε προσμένει και λάβε μια αναβολή από τον εαυτό σου. Έπειτα σκέψου αμφότερα τα χρονικά διαστήματα, εκείνο κατά το οποίο θα απολαύσει την ειδονή, και εκείνο κατά το οποίο θα μετανοήσει και ο ίδιο θα λιδωρήσει τον εαυτό σου αφού την απολαύσει σε αυτά αντίταξε το πόσο θα χαρεί απέχοντα και ο ίδιο θα επενέσει τον εαυτό σου. Αν σου φανεί ότι είναι ευκαιρία να ασχοληθεί με το έργο, πρόσεχε να μην σε νικήσει η προσήμια, η γλυκύτητα και η ελκυστικότητά του. Αντίταξε λοιπόν το πόσο καλύτερο είναι να συνειδητοποιήσει ότι ο εαυτό σου έχει κερδίσει αυτή τη νίκη. Όταν διαγνώσεις ότι κάτι πρέπει να γίνει και το κάνεις, ποτέ μην αποφύγεις να σε δουν ότι το πράττεις, ακόμα και αν οι πολλοί πρόκειται να αντιληφθούν κάτι διαφορετικό γι' αυτό. Αν λοιπόν δεν κάνεις κάτι ορθό, απόφυγε το ίδιο το έργο. Αν κάνεις κάτι ορθό, γιατί φοβάσαι όσου θα σε επιπλήξουν λανθασμένα. Όπως οι έννοιες είναι η μέρα και είναι νύχτα, έχουν μεγάλη αξία όντα σε διάσταση, ενώ δεν έχουν καμία αξία όντα συμπλεγμένες, έτσι και η επιλογή τη μεγαλύτερη μερίδα έχει αξία για το σώμα, αλλά δεν έχει αξία στην διαφύλαξη τη ορθή κοινωνικότητά σου κατά τι συναισθιάσει. Όταν τρώ μαζί με άλλον, να θυμάσαι να μην βλέπει μόνο την αξία που έχουν για το σώμα τα παρακείμενα εδέσματα, αλλά και να διαφυλάτι την εδώ προ τον οικοδεσπότη. Αν αναλάβει το έργο ενό προσώπου που υπερβαίνει τι δυνάμει σου, τότε και σε αυτό το έργο θα ντροπιαστεί και εκείνο που θα μπορούσε να εκπληρώσει το παρέλειψε όπω ακριβώ προσέχει τον περίπατό σου, ώστε να μην πατήσει καρφί ή να μην διαστρέψει το πόδι σου, έτσι να προσέχει ώστε να μην βλάψει το ηγεμονικό μέρο τη ψυχή σου. Αν προφυλάσσουμε αυτό σε κάθε έργο μα, τότε ασφαλέστερα ξεκινούμε το έργο. Μέτρο των αποκτημάτων καθενό είναι το σώμα του, όπω είναι το πόδι για το υπόδημα. Εάν μείνει σταθερό σε τούτο, θα διαφυλάξει το μέτρο. Εάν το υπερβεί, κατά ανάγκη, στη συνέχεια θα είσαι σαν να πηγαίνει προ τον κρεμό. Όπω ακριβώ και με το υπόδημα. Εάν υπερβεί το μέτρο του ποδιού, το υπόδημα γίνεται κατάχρυσο, έπειτα και ντυτό, γιατί αν μία φορά υπερβεί το μέτρο, μετά δεν υπάρχει κανένα όριο. Οι γυναίκε, ευθύ μετά από τα 14 έτη του, καλούνται κυρίε από του άνδρες. Βλέποντα τότε ότι δεν τη απομένει τίποτε άλλο παρά μόνο να κοιμούνται με του άνδρες, αρχίζουν να καλοπίζονται και να αποθέτουν σε αυτό όλε τι ελπίδε του. Αξίζει να προσέξουμε ώστε να αισθανθούν ότι για τίποτε άλλο δεν τιμώνται παρά για το ότι φαίνονται κόσμε και δίμονε. Είναι σημάδι έλλειψη ευφυία η έντονη ενασχόληση με τα σωματικά, όπω είναι πολύ γυμναστική, το πολύ φαγητό, το πολύ ποτό, το πολύ αποπάτημα ή πολύ συνουσία. Αυτά πρέπει να γίνονται ω πάρεργα. Ολόκληρη η προσοχή α είναι στραμμένη προ την διανόηση. Όταν κάποιο σε κακοποιεί ή σε κακολογεί, θυμίσει ότι το κάνει και το λέει θεωρώντα ότι αυτό είναι το καθήκον του. Δεν είναι δυνατόν αυτό να ακολουθεί εκείνο που σε σένα φαίνεται σωστό, αλλά εκείνο που στον ίδιο φαίνεται τέτοιο, ώστε, αν δεν κατανοεί καλά, εκείνο βλάπτεται, ο οποίο έχει ήδη εξαπατηθεί, επειδή, ακόμα κι αν εκλάβει ω ψεύδο τον αληθινό συλλογισμό, δεν βλάπτεται ο συλλογισμό, αλλά ο εξαπατημένο. Ορμόμενο από τούτα, θα είσαι πράο προ αυτόν που σε λιδωρεί σε κάθε περίσταση, πες επιπλέον ότι έτσι έκρινε αυτός. Κάθε πράγμα έχει δύο λαβές, μία υποφερτή και μία ανυπόφορη. Εάν σε αδική ο αδελφός σου, μην πιαστείς από αυτήν τη λαβή, δηλαδή από το τι είσαι γιατί αυτή η λαβή είναι ανυπόφορη. Αλλά πιάσω από την άλλη, δηλαδή από το τι είναι αδελφός σου, από το τι είναι σύντροφός σου και τότε θα πιαστείς από την υποφερτή λαβή. Αυτοί οι λόγοι είναι ασύνακτοι. Εγώ είμαι πλουσιότερο από εσένα, άρα εγώ είμαι καλύτερο από εσένα. Εγώ είμαι πιο μορφωμένο από εσένα, άρα εγώ είμαι καλύτερο από εσένα. Αυτή είναι περισσότερο συνακτική. Εγώ είμαι πλουσιότερο από εσένα, άρα τα δικά μου αποκτήματα είναι καλύτερα από τα δικά σου. Εγώ είμαι πιο μορφωμένο από εσένα, άρα ο δικό μου λόγο είναι καλύτερο από τον δικό σου. Εσύ όμω δεν είσαι ούτε απόκτημα ούτε λόγο. Κάποιο λούζεται ταχαίω. Μην πει ότι λούζεσαι κακό, αλλά ταχαίω. Κάποιο πίνει πολύ κρασί. Μην πίσω ότι πίνει κακός, αλλά πολύ. Πριν καλοεξετάσει την άποψή σου, από πού γνωρίζει ότι πράττει κακό. Έτσι δεν θα σου συμβεί ενώ από άλλα πράγματα προσλαμβάνει καταληπτέ εντυπώσει, σε άλλα να συγκατατίθεσαι. Πουθενά μην ονομάσει φιλόσοφο τον εαυτό σου. Ούτε να πολυμιλά σε κοινού ανθρώπου για τα θεωρήματά σου, αλλά πράττει αυτό που προκύπτει από τα θεωρήματα. Όπω ένα συμπόσιο, μην λε πώ πρέπει να τρώμε, αλλά τρώγει όπω πρέπει. Θυμήσου ότι τόσο πολύ ο Σοκράτη είχε αφαιρέσει από παντού την επιδεικτική τάση, ώστε έρχονταν προ αυτόν επιθυμώντα να του συστήσει σε φιλοσόφου, και εκείνο του πήγαινε. Τόσο πολύ ανεχόταν να τον παραβλέπουν. Αν πάλι μεταξύ κοινών ανθρώπων γίνει λόγο για κάποιο θεώρημα. Μείνε σιωπηλό, επειδή είναι μεγάλο ο κίνδυνο ευθύ να εξεμέσει αυτό που δεν χώνεψε. Και όταν κάποιο σου πει ότι τίποτα δεν γνωρίζει και εσύ δεν δαγκωθεί, τότε γνώριζε ότι έχει αρχίσει το έργο, επειδή και τα πρόβατα δεν φέρουν χόρτο στου πειμένε για να επιδείξουν πόσο έφαγαν, αλλά όταν μέσα του χωνέψουν την ομή, φέρνουν έξω το μαλλί και το γάλα. Και εσύ λοιπόν μην επιδεικνύει του κοινού ανθρώπου τα θεωρήματα, αλλά τα έργα που προκύπτουν από την πέψη του. Όταν προσαρμόσεις το σώμα σου στην λιτότητα, μην υπερηφανεύεσαι γι' αυτό, ούτε αν πίνεις νερό, με κάθε αφορμή να λες ότι πίνεις νερό. Και αν κάποτε θελήσεις να ασκηθείς τις καταπονήσεις, να το κάνεις για τον εαυτό σου και όχι για τους έξω. Μην αγκαλιάζει τους ανδριάντε, αλλά όταν κάποτε διψάσεις φοδρά, πάρε ψυχρό νερό στο στόμα σου, μεταφτύσε το και μην το πεί σε κανέναν. Στάση και χαρακτήρα κοινού ανθρώπου ουδέποτε προσδοκά ωφέλεια ή βλάβη από τον εαυτό του, αλλά από τα εξωτερικά πράγματα. Στάση και χαρακτήρα φιλοσόφου. Προσδοκά ωφέλεια και βλάβη από τον εαυτό του. Σημάδια του προκομμένου. Κανέναν δεν ψέγει, κανέναν δεν επενεί, κανέναν δεν μέμφεται, κανέναν δεν εγκαλεί. Τίποτα δεν λέει για τον εαυτό του ότι δίθεν κάποιο είναι ή ότι κάτι γνωρίζει. Όταν εμποδιστεί ή κολληθεί σε κάτι, εγκαλεί τον εαυτό του και αν κάποιο τον επενεί, μέσα του καταγελά αυτόν που τον επαινεί και αν κάποιος τον ψέγει δεν απολογείται. Περιφέρεται όπως ακριβώς η άρρωστοι, φοβούμενος μήπως κινήσει τα μέλη που αναρώνουν πριν αποκατασταθούν. Από τον εαυτό του έχει εξαλείψει κάθε όρεξη, ενώ έχει μεταστρέψει την έκκλησή του προς εκείνα μόνο τα πράγματα που είναι παραφύση και εξαρτώνται από εμάς. Κάνει χρήση με τριοπαθούς ορμής προς τα πάντα. Δεν τον απασχολεί αν δίνει εντύπωση ηλίθιου ή αμαθούς. Με έναν λόγο προφυλάσσεται από τον εαυτό του, σαν να του είναι εχθρό και επίβουλο. Όταν κάποιο εμνήνεται επειδή δύναται να εννοήσει και να εξηγήσει τα βιβλία του χρήσιπου, λέγε στον εαυτό σου ότι αν ο χρήσιπο δεν είχε γράψει ασαφώ, αυτό εδώ δεν θα είχε λόγο για να σεμνύεται. Όμω εγώ τι θέλω, να μάθω καλά την φύση και να την ακολουθήσω. Αναζητώ λοιπόν, ποιο είναι αυτό που την εξηγεί. Και ακούγοντα ότι είναι ο χρήσιπο, έρχομαι σε αυτόν. Δεν εννοώ όμω τα καταγεγραμμένα. Άρα αναζητώ τον εξηγητή. Μέχρι εδώ δεν υπάρχει τίποτα σημαντικό. Όταν βρω τον εξηγητή, απολύπτεται η χρήση των παραγγελμάτων. Μόνο αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αν θαυμάσω μόνο την ίδια την εξήγηση, τι άλλο έχω καταφέρει από το να γίνω γραμματικό παρά φιλόσοφο. Μάλλον λοιπόν όταν κάποιο μου πει: Ξαναδιάβασέ μου τον χρήσιπο. Θα ερυθριάσω, καθώς δεν θα δίναμε να αποδείξω ότι τα έργα είναι όμοια και σύμφωνα με τους λόγους. Μείνε σταθερό σε όλα τα πράγματα σαν να ήταν νόμι, σαν να σε βούσες εάν τα παράβαινε. Οτιδήποτε κι αν πει κάποιος για εσένα, μην το παρατηρείς, γιατί αυτό δεν είναι πια κάτι δικό σου. Για πόσο καιρό ακόμη θα αναβάλει να θεωρήσει τον εαυτό σου άξιο για τα βέλτιστα και σε τίποτε να μην παραβαίνει στι διαιρέσει τη λογική. Έχει παραλάβει τα θεωρήματα με τα οποία πρέπει να συμφωνήσει και συμφώνησε. Ποιον διδάσκαλο προσδοκά ακόμη για να του αναθέσει να κάνει την διόρθωση του αυτού σου. Δεν είσαι πια παιδάκι, αλλά ήδη τέλειο άνδρα. Αν τώρα με λύσει και και συνεχώς κάνεις σχεδιασμούς επί σχεδιασμών και καθορίζεις άλλες ημέρες αντί για άλλες κατά τις οποίες θα προσέξει τον εαυτό σου, θα ξεχάσεις ότι δεν πρόκοψες και θα διατελέσεις ως κοινό άνθρωπος και στην ζωή και στον θάνατο. Ήδη λοιπόν αξίωσε τον εαυτό σου να βιώσει ως τέλειος και προκομμένος και κάθε τι που σου φαίνεται βέλτιστο α είναι για σένα νόμος απαράβατος. Κι αν σου προσάγεται κάτι επίπονο ή ιδί ή ένδοξο ή άδοξο Θυμήσου ότι ο αγώνα είναι τώρα και ότι ήδη έφτασαν τα Ολύμπια και ότι δεν μπορεί πια καθόλου να αναβάλει και ότι για μία ημέρα και για μία πράξη είτε χάνεται είτε σώζεται η προκοπή. Ο Σοκράτη έτσι έφτασε στην τελείωση, μη προσέχοντα τίποτα άλλο εκτό από την λογική σε όλα όσα του προσάγονταν. Εσύ λοιπόν, αν και ακόμη δεν είσαι Σοκράτη, οφείλει να βιώνει σαν να επιθυμεί να είσαι Σοκράτη. ο πρώτο και αναγκαιότερο τόπο μέσα στα πλαίσια τη φιλοσοφία είναι εκείνο τη χρήση των θεωρημάτων όπω το να μην ψεύδεσαι. Ο δεύτερο είναι εκείνο των αποδείξεων όπω το από πού πηγάζει το ότι δεν πρέπει να ψεύδεσαι. Ο τρίτο είναι ο βεβαιωτικό και διαρθρωτικός των προηγουμένων όπω το από πού πηγάζει το ότι αυτή είναι η απόδειξη. Τι είναι λοιπόν απόδειξη, τι συνακολουθία, τι διαμάχη, τι αληθές, τι ψεύδος. Άρα ο τρίτο τόπο είναι αναγκαίο για τον δεύτερο και ο δεύτερο για τον πρώτο. Ενώ ο αναγκαιότατο και εκείνο όπου πρέπει να σταθούμε είναι ο πρώτο. Εμεί όμω κάνουμε το αντίθετο. Διατρίβουμε στον τρίτο τόπο και γύρω από αυτόν συγκεντρώνεται ολόκληρη η φροντίδα μα, ενώ παντελώ αμελούμε τον πρώτο. Επομένω, λέμε ψέματα, αλλά έχουμε πρόχειρη την απόδειξη ότι δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει πάντα να έχουμε πρόχειρα τα ακόλουθα. Ζεφ και εσύ πεπρωμένο, οδήγησέ με όπου εσείς με έχετε τάξει. Άοκνο θα ακολουθήσω. Αν όμως δεν θέλω, θα γίνω κακός, αλλά και πάλι θα ακολουθήσω. Όποιο καλό αποδέχεται το αναγκαίο, είναι σοφό για εμά και καλό γνωρίζει τα θεία. Αλλά κρίτονα, αν έτσι αρέσει στου θεού, έτσι α γίνει. Εμένα ο άνητο και ο μέλητο δύναται να με αποκτήνουν, αλλά όχι να με βλάψουν.